ότι για κάποιον που πρέπει να έχει παρατήρηση, πρέπει να έχει ειλικρίνεια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί παρατήρηση χωρίς ειλικρίνεια είναι δώρον άδωρον, δεν μπορεί να πάει μαζί. Καταλαβαίνεις, για να έχουμε μια παρατήρηση πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια. Για να έχουμε ειλικρίνεια πρέπει να έχουμε καθαρότητα. Για να έχουμε καθαρότητα πρέπει να ξέρουμε μάθει να μπαίνουμε στο κέντρο μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που πρέπει να κοιτάει με καθαρότητα πρέπει να έχει μάθει πρώτον να αναγνωρίζει τα εγώ και να τα αναγνωρίζει από όσο πιο πολύ τη μέγιστη συνείδηση την οποία έχει. Από το φως μέσα του δηλαδή, σε όποιο επίπεδο ψυχικό και αν είναι. Πρέπει να βγάζει το κέντρο του προς το έξω. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος μου λέει παρατηρώ στα μάτια, αλλά δεν είναι ειλικρινής, τι παρατηρεί? Το ένα εγώ παρατηρεί το άλλο εγώ. Ναι. Άρα δεν μπορεί να έχει μια σωστή παρατήρηση, θα έχει μερική παρατήρηση. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και εκεί την πατάνε όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχουν την επιβεβαίωση. Και αυτό είναι το κομμάτι που ήθελα να σου πω. Είδες, αυτό θα μου πει. Για την επιβεβαίωση. Το πόσο η επιβεβαίωση είναι το α και το ω στον κόσμο που ζούμε. Είναι το κριτήριο για να μπορούμε εμείς να επιβεβαιώνουμε στη γύρωσή μας αυτό ακριβώς που νομίζουμε. Όλοι λένε έχουμε ψυχή. Το επιβεβαιώνει κανείς? Όχι, δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να το συνοποιήσουν. Όλοι λένε είναι πνεύμα. Το επιβεβαιώνει κανείς? Όλοι λένε ενέργεια. Το επιβεβαιώνει κανείς? Πρέπει οι πράξεις μας να είναι επιβεβαιωτικές ως προς τον εαυτό μας. Μόνο μέσω της επιβεβαίωσης εμείς ξεκινάμε να βιώνουμε μια δόνηση, είτε λέγεται εγώ και να είναι μονόπλευρη και αρνητική, και να μας την επιβεβαιώσει η ίδια η κατάσταση απ' έξω, έτσι, είτε λέγεται ανώτερο εγώ θα λέγαμε ή ενωτικό εγώ, και να μας επιβεβαιώσει μια φορά ακόμα την κατάσταση, έτσι, μια διαφορετική κατάσταση, πιο ενωτική. Άρα ζούμε στον κόσμο των επιβεβαιώσεων. Αυτό που το εγώ επιβεβαιώνει τον εαυτό του, ναι, ισχύει και είναι ένας φαύλος κύκλος. Όμως μόλις ξεκινήσουμε με τη συνείδηση, πάντα η συνείδηση θα χρειαστεί να επιβεβαιώσει τον εαυτό του εδώ. Οι άνθρωποι όμως κοιμούνται και δεν βλέπουν τις μη επιβεβαιώσεις και νομίζουν άλλα πράγματα από τα πράγματα που πραγματικά επιβεβαιώνουν, παύλα κρυσταλώνουν, παύλα γιώνουν εδώ. Και τους βλέπεις έχουν μια ωραία φαντασία για τον εαυτό τους, μια πλάνη, ενώ στην πραγματικότητα η ίδια η πραγματικότητα τους δείχνει άλλα. Όμως δεν είναι σε εκείνη την καθαρότητα, σε εκείνο το φως, σε εκείνη την επεξεργασία να μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τις επιβεβαιώσεις, είτε λέγεται αρνητικές ως προς αυτό που νομίζανε, είτε λέγονται θετικές ως προς αυτό που νομίζανε. Κάθε φορά λοιπόν η επιβεβαίωση έρχεται από το επίπεδο αντίληψης το οποίο κοιτάζουμε. Καταλαβες, παρατηρητής παρατηρούμενο. Αν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει μπει μέσα του, ποτέ δεν θα επιβεβαιώσει, έτσι, στην πραγματικότητα το μέσα του. Και βλέπεις όλοι οι άνθρωποι είναι απλά λήφτες, λαμβάνουν πληροφορίες και τις αποθηκεύουν και νομίζουν τις ξέρουν χωρίς καμία επιβεβαίωση. Όλοι νομίζουν για τον εαυτό τους χωρίς καμία επιβεβαίωση. Και έτσι πέφτουν στα αρνητικά εγώ, επιβεβαιώνουν τα αρνητικά εγώ και μετά τους έρχεται μια απαξίωση και παίζουν σε εκείνο της υπεροψίας και της απαξίωσης. Όσο ο μαθητής δεν μπορεί να βρει το επίπεδό του, τόσο πηγαίνει πιο αργά στην αναβάθμιση. Όσο ο μαθητής βρει το επίπεδό του και το αποδεχτεί, πάντοτε δουλεύοντας στα άκρα και πάντοτε μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια του, να τα πλώνει στο στρώμα του, έτσι δεν είναι, και όχι παραπάνω, για να έχει την επαναφορά. Γιατί πολλές φορές η επέκταση, η αρνητική, δεν μας δίνει την επαναφορά πίσω. Χάνουμε ακόμα και την επαναφορά και χάνουμε την ψυχή μας μέσω των εθισμών. Όταν το καταλάβεις αυτό, ότι από ένα σημείο και μετά η επαναφορά δεν υπάρχει, γιατί είναι τόσο μεγάλη η τάση που υπερβαίνει την επαναφορά, το ψυχικό φως μέσα σου, τότε θα καταλάβεις γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα. Και θα δεις πόσες φορές ο φόβος είναι επικοδομητικός για τα έρμα, τους ανθρώπους μηχανές, και πόσο ο φόβος είναι επικοδομητικός για αυτούς που εκμεταλλεύονται τον ίδιο το φόβο για να βρουν τα όρια τους, έτσι, τις δυνατότητές τους και να έρθουν στο κέντρο της ψυχικής τους πορείας, το εγώ είμαι. Κατάλαβες? Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, πώς σχετίζεται ο φόβος, και μου το είπες μόνος. Έτσι. Γι' αυτό ο κόσμος είναι μέσα στην πλάνη. Ο φόβος είναι οδηγός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο φόβος είναι φύλακας και οδηγός. Καταλάβες, τίποτα το οποίο υπάρχει δεν υπάρχει μονόπλευρα. Βλέπεις λοιπόν οι άνθρωποι πόσο λανθασμένα, και επειδή είναι τυφλωμένοι και ταυτισμένοι με μια διανοητική πλάνη, μια σκεπτομορφή που έχουν για τον εαυτό τους, χωρίς επιβεβαίωση ή με την συνειδησιακή επιβεβαίωση μέσα από τα εγώ, που το εγώ επιβεβαιώνεται, χωρίς την αντικειμενική επιβεβαίωση. Την αντικειμενική επιβεβαίωση που εννοούμε, τη συλλογική επιβεβαίωση που εννοούμε, όχι την κοινωνική, την συμπαντική επιβεβαίωση.
που είναι μια συλλογική, πιο αληθινή, αληθινή συνείδηση. Άρα λοιπόν, όταν νομοτέλεια, εν τέλει οι νόμοι δεν επιβεβαιώνουν αυτό που κάνεις, ό,τι και να λες, δεν είσαι στην αρμονία του Θεού. Όταν εσύ δεν πας αρμονικά με τη φύση, έχεις ξεφύγει. Είναι απλά τα πράγματα. Ο κόσμος λοιπόν, και αυτός ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει την νομοτέλεια γιατί δεν την έχει μάθει, δεν μπορεί να έχει μια σύγκριση της επιβεβαίωσης μεταξύ της νομοτέλειας και μεταξύ του εγώ που επιβεβαιώνει τον εαυτό του. Καταλαβαίνεις.